στο ευρώ σας θέλουμε, αλλά θα τηρείτε τους κανόνες. Δεν τηρείτε τους κανόνες, θα έχετε μα η Ευρωπαϊκή πρόβλημα. Κεντρική Τράπεζα δεν τηρεί τους κανόνες. Και μην ξεχνάτε ότι δεν είμαστε δύο αντίδικες σε ειρηνοδικείο. Αυτοί, εμείς τους χρωστάμε και αυτοί μας πληρώνουν. Και εμείς είναι εύκολο... Θα κάνετε εσείς μια πρόληψη ότι έχει το ΣΥΡΙΖΑ και κάνει το λεγόμενο τσαμπουκά. Και λέει ότι, για παράδειγμα, δεν πληρώνουμε τα ομόλογα διεθνώς τα οποία λήγουν τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα καλύτερα δημοσιεύματα που γράφονται για το σήμερα ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, γιατί γράφονται και τα χειρότερα, προβλέπουν ότι ο μόνος τρόπος να επιβιώσει είναι να κάνει κολοτούμπα. Να τα κάνει γαργάρα όλα αυτά. Δεν αυτά είναι τα καλύτερα, τα ασφαλέστερα δημοσιεύματα. Η New York Times, για παράδειγμα, σήμερα και όλα, χτες για την ακρίβεια, έκανε αυτή την πρόβλεψη. Καθόλου. Άρθρο του Λάντον Τόμας τη διαβάσατε. Ο κύριος Ρέγλι καθησύχασε την ακρίβεια. Γιατί τυχαίνει ο Λάντον Τόμας και εγώ να έχουμε συνεργαστεί σε αυτό το άρθρο. Και ξέρω πολύ καλά ότι δεν έγραψε αυτό το πράγμα. Πολλές ανακριβίες για πράγματα. Έχετε διαβάσει το άρθρο του Λάντον. Ο Ρέγλι λέει σήμερα. Προσέξτε, ο Ρέγκλης λέει σήμερα, μη φοβάστε, υπάρχει πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει γνώμη. Μη φοβάστε επειδή νομίζει ότι υπάρχει πιθανότητα ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει γνώμη. Δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που λένε λογικά. Δεν λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που λέει γίνονται. Δεν λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που μπορούμε να τα δεχτούμε. Λέει ότι είμαστε ήσυχοι, μπορεί να αλλάξει γνώμη. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Κύριε Βαρουφάκη, εσείς πιστεύετε ότι είναι σόφρον λογικό, να το πω έτσι, να απειλήσει η Ελλάδα να μην πληρώσει τα ομόλογα της ΕΚΟΥΤΟΥ τα οποία λήγουν είτε το Μάρτιο είτε αργότερα? Χρεοκοπία είναι. Ευθέως. Δηλαδή, η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2010 και εσείς θα πέρατε τις πολιτικές που ακολουθείτε. Τώρα μένουμε σε μια μόνιμη χρεοκοπία και στόχος μας είναι να βγούμε από αυτή. Εσείς θα παίρνετε αυτό το ρίσκο. Άκουσα μια έκφραση την οποία θέλω να τη σχολιάσω. Δεν χρεοκόπησε επίσημα. Είναι σαν να έχει τρακάρει το αυτοκίνητό σου, να σου έχει πληρώσει η ασφάλεια δύο φορές το αυτοκίνητο και να λες ότι δεν είχες ατύχημα. Δεν πιστεύω θα δύο φορές πυροδοτήθηκαν τα CDS. Πώς δεν έχει χρεοκοπήσει? Δεν πιστεύω θα ήμασταν πολύ χειρότερα σαν χώρα αν είχαμε χρεοκοπήσει επισήμως. Υπάρχει ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Η οποία επισή... Είπατε ότι δεν έχει χρεοκοπήσει επίσημα. Η οποία επισή... Πιο επίσημα δεν μπορεί να χρεοκοπήσει από την πυροδότηση στο CDS, κύριε... Ανεξέλεγκτη χρεοκοπία δεν υπήρξε. Αυτό που πάτε εσείς να κάνετε είναι ανεπίσημη χρεοκοπία. Θέλετε να αλλάξετε αυτό που είπατε, να το αλλάξετε. Αλλά έχετε είπατε ομόλογα να πληρώσετε το Μάρτιο. Αφήστε τι είπα εγώ, τι λέτε εσείς. Μα εσείς είπατε κάτι εσάς, το οποίο ήταν ανηλικρινές. Μα τα δικά σας στελέχη μιλάνε για χρεοκοπία. Λοιπόν, ας απαντήσω όμως το ερώτημα του κύριου Παπαγγελάκη. Εγώ μιλάω για χρεοκοπία. Κύριε Παπαγγελάκη, δεν πιστεύω ούτε στην τσαπουκά, ούτε στην πλόφα, ούτε στην απειλή. Πιστεύω στην πειθό. Πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τον μέσο Σλοβάκο, ο οποίος είναι πιο φτωχός από εμάς και ο οποίος συνεισφέρει στο πρόγραμμά μας και στα δανεικά μας, τον μέσο Φιλανδό, τον μέσο Γερμανό. Mm-hmm. Και να του πούμε ότι ξέρεις τι θα γίνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, θα αναγκαστεί να δανειστεί και από σένα, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 7 δισεκατομμύρια περίπου ευρώ, mm-hmm. για να τα κάνει τι? Για να τα δώσει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, για να την αποπληρώσει για ομόλογα που κατά λάθος, που ανοήτως, ο κύριος Τρισέ έχει αγοράσει. Αυτό που έχει γίνει, σε ποια χώρα του κόσμου έχει γίνει αυτό? Αυτά δεν είναι ομόλογα, καταρχήν δεν τα ξέρετε. Είναι δάνεια προς το IMF, αυτά που ξεχρεώνουμε τώρα. Αυτά δεν είναι ομόλογα. Κύριε Λαζαρίδη, έχετε απόλυτα άδικο. Του δίνει ομόλογα που αγόρασε ο κύριος Τρισέ με το πρόγραμμα S&P. Αν δεν γνωρίζετε, να πληροφορηθείτε. Μην μπλέξουμε και τους φιλελεύθερους. Γιατί εδώ μέσα στη χρονιά. Δεν είμαστε όλοι οικονομολόγοι. Δεν μιλάμε για το πρώτο. Μέσα στη χρονιά έχουμε 8,5 δις. Του Ιουνίου και του Ιουλίου είναι ομόλογα. Αυτά είναι τα οποία δεν κουρεύτηκαν και τα οποία αγόρασε ο κύριος Τρισέ με το S&P. Ναι, το αντέχουμε. Είναι απλά τα άλλα. Δεν τα αντέχουμε. Είναι από προσανατολίσουμε τους τηλεθέτες. Η ερώτηση, κύριε Βαρουφάκη, είναι σαφής. Να το καταλάβω. Εσείς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα δεν αντέχουν την Ελλάδα να μην πληρώσει αυτό το ομόλογο? Να το πω έτσι απλά. Να σας πω. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι απειροελάχιστα χρήματα αυτά. Εκεί που και ο κύριος Κερέ το είπε και καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Και εδώ, ξέρετε, σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε, είτε είναι η δική σας κυβέρνηση είτε η δική μας, πρέπει πάντα να βρίσκουμε έναν τρόπο να το παρουσιάζουμε στους Ευρωπαίους που να είναι εύπευτο για αυτούς. Και όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για το constituency, για αυτούς στους οποίους θα πρέπει να πάρουν την έγκριση. Ο κύριος Σόιμπλε θα περάσει από την Ομοσπονδιακή Βουλή. Ο κύριος Κερέ έχει τον κύριο Βάιτμαν που πρέπει να τον πείσει. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να πιστούν οι υπόλοιποι για κάποιες κινήσεις οι οποίες θα είναι λυτρωτικές για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Να σας δώσω μάλλον. Ο κύριος Κερέ είπε πολύ σωστά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί απλώς να διαγράψει αυτά τα ομόλογα τα οποία έχει αγοράσει. Ούτε να τα αναδιαρθρώσει, είπε.
Γιατί υπάρχει το No Bailout Clause στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχουν όμως πολλές δημιουργικές λύσεις που μπορούμε να βρούμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα το οποίο προκύπτει από τη βρετανική εμπειρία. Είναι κάτι το οποίο τρεις αιώνες τώρα το χρησιμοποιούν οι Βρετανοί όταν είναι σε δύσκολη κατάσταση δημοσιονομική. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, αυτά τα χρήματα αντί να αποπληρωθούν δανειζόμενοι από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να τα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι ένας πυραμιδικός δανεισμός ουσιαστικά. Έτσι. Αντί να γίνει αυτό, θα μπορούσαμε να εκδώσουμε αυτό που οι Άγγλοι ονομάζουν perpetuals, δηλαδή ομόλογα άπειρης αιωνίας διάρκειας, με ένα πολύ μικρό επιτόκιο, με την ονομαστική αξία του χρέους που έχουμε προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό θα το κάνουμε χωρίς εσείς να έχετε δώσει κάποιες απολύσεις στο δημόσιο ή κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις? Να σας απαντήσω πρώτα σε αυτό και μετά να μιλήσουμε για τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά στο τεχνικό κομμάτι, για να υπερβούμε τους τεχνικούς περιορισμούς που έχει ο κύριος Κερέ, που έχει ο κύριος Ντράγκη, υπάρχουν λύσεις. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει λύση. Τώρα, όσο αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχουν βασικά οι Γερμανοί, ας μιλήσουμε ειλικρινά τώρα, είναι ότι καταλαβαίνουν ότι με τον τρόπο που εγώ χρησιμοποιώ, επιμένω στον όρο εικονικός πνιγμός. Με αυτόν τον εικονικό πνιγμό η Ελλάδα δεν πρόκειται να συνέρθει. Το ξέρουν αυτό. Αλλά φοβούνται ότι αν τον σταματήσουν αυτόν τον εικονικό πνιγμό, εμείς θα κάνουμε τα ίδια που κάναμε πριν και θα πάμε πίσω στο 2009. Και θα κάνουν άλλοι χειρότερα. Που είναι και θα τα κάνουν μεγάλη. Χειρότερα και δεν ξέρω. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, το κατανοώ. Και εκεί είναι πολύ σημαντικό. Το κατανοούσε κιόλα. Τώρα, αυτό ήταν άχρηστο ως comment, ως σχόλιο. Εγώ πιστεύω ότι ήταν έστω. Okay. Σκεφτείτε να μην το κατανοούσετε κιόλα. Αυτό σας είπα λίγο πριν. Λοιπόν, ότι η πολιτική βούληση που λέτε δεν υπάρχει για αυτό το λόγο. Η πολιτική βούληση. Αυτό δεν υπάρχει ούτε και για εσάς όμως. Μα δεν υπάρχει για κανέναν από τους εταίρους. Ξέρετε, κύριε Ναζαρή, δεν αίσθησε ο ΣΥΡΙΖΑ την κλεπτοκρατία στην Ελλάδα. Ούτε και εμείς αισθήσαμε. Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, για να μην μονοπολεί ο κ. Βάνα, θα σα πω ένα απλό πράγμα. Ο Σλοβάκος, τον οποίο αναφέρατε. Για να μην σας πω για τον Φιλανδό, γιατί τα πράγματα εκεί είναι πιο χοντρά. Ξέρετε γιατί τσιρίζει κάθε τόσο? Γιατί χρηματοδοτεί την Ελλάδα, η οποία έχει πολύ υψηλότερο βασικό μισθό από τη Σλοβακία και θέλει ταυτόχρονα η Ελλάδα να ανεβάσει τον βασικό μισθό. Τραβάτε να τους τα πείτε αυτά και ελάτε να μου πείτε τι θα σας πει. Είναι εκτός πραγματικότητας ευρωπαϊκής. Γιατί ήμουν στη Σλοβακία πρόσφατα. Εκτός συσχετισμών αυτά. Ο απλός πολίτης μπορεί να τα δέχεται. Ένας φίλος σας, ένας καλός κύριε Καζαρίδη, τα μνημόνια δεν χρηματοδοτήσαν. Οι πολιτικοί συσχετισμοί στα κοινοβούλια τους θα πυροδοτήσουν νέο κύκλο ανθεληνισμού και τότε δεν θα σας σώζουν ούτε η Ποντέμος, ούτε ο Πέπε Γκρίλος, στους οποίους προσβλέπετε. Μα εσείς τώρα κάπου βρήκατε ότι εγώ προσβλέπω στον Κρίσο. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα πάω σε εσάς. Συνεχίζουμε.